χαρά και την τιμή να είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε, για να μιλήσουμε ουσιαστικά για ένα σπουδαίο βιβλίο που έχει γράψει ο Ιωάννης ο Μαρκέτος, ο φίλος Γιάννης, για τον εργασιακό εκφοβισμό και πώς να τον νικήσουμε. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Όχι μόνο να τον αναγνωρίσουμε, όχι μόνο να τον αποδεχθούμε σαν μια πραγματικότητα, αλλά επιτέλους να πούμε και να προτείνουμε πρακτικές, πραγματικές λύσεις για να τον αντιμετωπίσουμε τελειωτικά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον πολύ φιλόξενο χώρο, για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Το βιβλίο του Γιάννη του Μαρκέτου. Είναι ένας συμπαθέστατος, εξαιρετικός νέος άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τον εκφοβισμό τον εργασιακό, σαν να ήταν ένα προήμιο όλων αυτών που συνέβησαν και που συμβαίνουν, αλλά εδώ μιλάμε πλέον για το άλλο είδος του εκφοβισμού. Ο Γιάννης ο Μαρκέτος είναι ένα ευθυτενές και ευθύ άτομο. Είναι καλός, σημαντικός, καλός οικογενειάρχης και έχει όλη αυτή τη βιωματική εμπειρία, διότι υπήρξε και ο ίδιος μέσα σε εταιρείες, οπότε έχει ζήσει τα πράγματα εκ των έσω. Και έχω την εντύπωση ότι μέσα από το βιβλίο του θα δοθούν λύσεις και πολλοί θα αναγνωρίσουν στιγμές δικές τους, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο τους δημιούργησαν πρόβλημα. Το αθηναϊκό κοινό, και όχι μόνο, όλη η Ελλάδα, θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου και να βρει λύσεις ενδεχομένως για προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλοτάξιδο. Καταρχήν είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή σήμερα που έχει έρθει τόσος κόσμος για την παρουσίαση του βιβλίου της πρώτης συγγραφικής μου προσπάθειας που ονομάζεται «Εργασιακός εκφοβισμός νίκησέ τον». Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε όλους, είτε είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στο δημόσιο, είτε είναι συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν στοχοποιηθεί. Μέσα από το βιβλίο προσπαθούμε, μέσα από τον ήρωα, μέσα από τον ήρωα του βιβλίου, να δώσουμε λύσεις, γιατί αυτή είναι η ουσία, και το μήνυμα ότι οποιοδήποτε έχει στοχοποιηθεί μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό μέσα στο χώρο της εργασίας του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ο εκφοβιστής εκείνος ο οποίος έχει την διαχείριση της κατάστασης, αλλά στην ουσία είναι οι αντιδράσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε την κατάσταση προς όφελός μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας να το καταλαβαίνουμε στο συνολικό του μέγεθος. Γιατί βασικά δεν είναι μόνο μία η μορφή. Είναι πολλές, είναι πολλαπλάσιες, έχουν κλιμάκωση, έχουν ένταση, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στο οικονομικό κομμάτι ενός εργαζόμενου και στο κοινωνικό και στην υγεία του και την ψυχή και τη σωματική. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε, να αναλογιστούμε ότι η ζωή είναι περισσότερο από ό,τι άλλο και η δική μας αλλά και των ανθρώπων μας και να μπορέσουμε να βρίσκουμε λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις.